Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλη εδώ και ελπίζω όλοι να είστε καλά. Αρχικά να πω ότι έχω απαντήσει στου νικητέ από το προηγούμενο, το 100ο επεισόδιο. Οπότε, αν δεν έχετε απαντήσει, να έχετε το νου σα στα σχόλια για να προχωρήσουμε με τα δώρα σα. Στη συνέχεια, σήμερα έχουμε το 101ο επεισόδιο, κυρίε και κύριοι. Συνεχίζουμε δυναμικά με αυτήν εδώ τη σειρά και πάμε να δούμε τα σετά που έχετε στείλει για σήμερα. Αλλά πρώτα να δούμε το χορηγούμενο μήνυμα για αυτό εδώ το βίντεο που είναι η ενέμπα.com, το site που θα βρείτε παιχνίδια για υπολογιστέ, για PlayStation, για gift card, για δεν ξέρω κι εγώ τι άλλα, για V-Bucks και για ό,τι DLC ψάχνετε γύρω από τα παιχνίδια. Γενικότερα και μέσα έχει τα πάντα και μάλιστα στι καλύτερε τιμέ. Κάτω στην περιγραφή έχω κάποια πολύ ωραία link που πρέπει να τα πατήσετε, να προχωρήσετε στην αγορά σα και όταν φτάσετε στο καλάθι, εκεί πέρα πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε τον κωδικό Just Unbox It. Γιατί? Γιατί έχετε έκπτωση κυρίε και κύριοι και το φθηνό θα γίνει ακόμα φθηνότερο. Ξεκινάμε με το πρώτο setup για σήμερα μα ο Στέλιο και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε ένα setup παρόμοιο με το δικό μου. Βασικά είναι σε παρόμοιο χώρο με το δικό μου. Και γιατί το λέω αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να βρίσκεται στο σαλόνι όπω έχω φτιάξει και εγώ το δικό μου setup. Βέβαια, έχουμε κάτι πιο μαζεμένο. Έχουμε έναν πολύ super έκτρα πανηγυριώτικο RGB υπολογιστή. Βέβαια, νομίζω έχει κάποια λαθάκια εδώ μέσα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Setup με μία οθόνη, RGB περιφερειακά. Βέβαια, θα μπορούσα πιστεύω εδώ πέρα λίγο ο χαμούλη αυτό εδώ με τα καλωδιάκια ή κάποια κουτάκια εδώ από κάτω να μαζευτούν για να είναι έτσι πιο κλείνει και πιο όμορφο το όλο setup. Έχουμε RGB κάτω από το γραφείο και πάνω στο γραφείο γίνεται ο χαμό από τον υπολογιστή κυρίω που τον έχει και σε μια πολύ ωραία θέση για να τον καμαρώνει. Στην επόμενη φωτογραφία που είναι έτσι μια πιο κοντινή πάνω στο γραφείο, αρχικά βλέπουμε αυτή την υπέροχη φάτσα που έχει κάνει pose. Δεν ξέρω εκεί πέρα και έχω πάρει τίποτα είμαι. Δεξιά εδώ βλέπουμε καλύτερα τον υπολογιστή που γίνεται ένα χαμούλη εδώ μέσα. Έχουμε κάποια τη φόρτιση βλέπω για το κινητό του. Έχουμε δύο mousepad, δεν του έφτανε ένα. Εντάξει, αλήθεια είναι δεν είναι και το μεγαλύτερο αυτό εδώ. Έχει μπει βέβαια το πληκτρολόγιο αν τα πάνω, αλλά για το ποντίκι ήθελε κάτι ξεχωριστό. Έχουμε και ένα σύρμα το χειριστήριο από Xbox για να παίζει πιο άντα τα παιχνιδάκια του. RGB βλέπω τηλεκοντρολάκι εδώ πέρα, οπότε είσαι μια χαρά. Να δούμε και τα πράγματα και τα περιφερειακά για την ακρίβεια που χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο τέλειο. Και θα ξεκινήσω με την οθόνη που είναι μια Samsung 27 75Hz Full HD, ένα τυπικό 27 monitor για να κάνει τη δουλίτσα του. Για πληκτρολόγιο και για ποντίκι έχουμε κάποια χόκ που δεν έχω ιδέα ποια εταιρεία είναι αυτή. κάποια πιο οικονομική. Για ακουστικά έχουμε κάποια Zero Ground που είναι εικονικά 7,1 και αυτά είναι τα περιφερειακά. Απλά λιτάκια παίρνω. Τώρα, Mousepad δεν μου έχει γράψει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από την φίρμα, από το logo που έχουν εδώ πάνω, είναι κάποια έτσι από τα τζάμπο επίση πολύ οικονομικά. Βέβαια είναι αρκετά τίμια τα συγκεκριμένα, να πούμε και την αλήθεια. Προχωράμε να δούμε και το υπόλοιπο σαλόνι που έχει φτιάξει. Γιατί εδώ πέρα έχουμε έναν φίλο του ήχου, να το πω έτσι. Έχει και PlayStation 5 από ό,τι βλέπω. Πολύ ω, και μπόλικα παιχνίδια εδώ πέρα. Να το ευχαριστιέ έχει projector εδώ από κάτω, τα χειριστήριά του και άλλα παιχνίδια, έχει Xbox, έχει Nintendo, γενικότερα έχει όλες τις κονσόλες, μια χαρά σε βρίσκω και μπόλικα ηχεία από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε μεγάλες κολόνες, κεντρικά, woofer, γίνεται ένα χαμούλης, ένα σωρό, κοίτα εδώ πόσα χειριστήρια έχει, οπότε το ευχαριστιέται, δεν παίζει μόνο στον υπολογιστή, παίζει και με τις κονσόλες, έχουμε και τη μεγάλη τηλεόραση, οπότε είσαι υπερπόπα, προχωράμε και πάμε να δούμε τον υπολογιστή πιο κοντά, που είναι πάρα πολύ όμορφο, βέβαια έχουν γίνει λάθη και τα λάθη είναι στου ανεμιστήρε. Όλοι οι ανεμιστήρε που έχει είναι να βγάζουν αέρα. Από πουθενά δεν μπαίνει αέρα. Αυτό που προτείνω να κάνει είναι να αλλάξει αυτού του πάνω και του κάτω. Θα μπορούσε από την άλλη πλευρά 180 μοίρε έτσι ώστε αυτοί οι 6 να βάζουν αέρα και οι υπόλοιποι 4 να βγάζουν αέρα για να έχει και θετική πίεση. Όχι αρνητική γιατί και καλό airflow δεν έχει και περισσότερη σκόνη μαζεύει. Κατά τα το, το σύστημα σου είναι πάρα πολύ όμορφο και πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τι πράγματα χρησιμοποιεί εδώ μέσα. Για έχει έχουμε το Sigma Tech. έτσι προφέρεται λογικά αυτό είναι Aquarius, για μετρική τώρα έχουμε μια Astro B450 Fatality Gaming K4, για επεξεργαστή ένα AMD Ryzen 7 5700G, οπότε φαντάζομαι είχε ξεκινήσει χωρί κάρτα γραφικών και το έβαλε στη συνέχεια, με αυτόν εδώ τον επεξεργαστή για υδρόψηξη τώρα, έχουμε μια Ryzen Tech EOS 360, τιμιότατη στις RAM έχουμε 16GB από την Corsair που δεν γνωρίζω συχνότητα ελπίζω να είναι τουλάχιστον 3200 αν όχι 3600 Α ελπίσουν να είναι εκεί πέρα. Για κάρτα γραφικών, τώρα πιο κάτω έχουμε μια MSI RTX 2070 Super Game X3 που μου αφήνει κάποια ερωτήματα. Αυτή η κάρτα είναι παλιότερη, οπότε τον επεξεργαστεί, τον αγόρασε αργότερα και ίσω την κάρτα την είχε ή την αγόρασε μεταχειρισμένη. Γιατί αν είχε την κάρτα και αγόρασε τον 5700G, δεν έκανε και την καλύτερη επιλογή. Αν δεν την είχε και την αγόρασε αργότερα, τότε ok. Δεν μπορώ να ξέρω. Α μου γράψει κάτω στα σχόλια. Για SSD τώρα έχουμε έναν RGB SSD κυρίε και γιατί που πα χωρί RGB SSD σε αυτό εδώ το επεισόδιο, σε αυτήν εδώ τη σειρά για την ακρίβεια βασικά. Έχουμε έναν XPG 500 από την Αντάτα είναι ο συγκεκριμένο. Έχουμε επίση που λογικά είναι. Α, όχι, φαίνεται, να το εδώ από κάτω. Έχουμε έναν Intel P660 στο 1TB και έχουμε και τρει κλασικού SSD 2,5 μισάριδε από την Gigabyte στα 256 επίση Gigabyte. Τέλο για τροφοδοτικό που το λε και λίγο overkill για αυτό εδώ το, το σύστημα, αλλά οκ, okay, έχουμε ένα Enermax Triathlon Echo στα 1000 W. Ωραιότατο και το πρώτο setup έλεγξε αυτό εδώ που σου είπαμε του ανεμιστήρε και πάμε εμεί κατευθείαν στο επόμενο. Το οποίο μα το στέλνει ο Θάνο και τώρα μιλάμε για ένα γραφείο που έχει και ένα PC που δεν το λε ακριβώ sleeper, αλλά θα μπορούσε να ήταν και μέσα σε αυτή την κλίμακα. Και επειδή μιλάμε και για γραφείο, έτσι δεν φαίνεται, δεν το παίρνει το μάτι σου. Παρ' όλα αυτά όμω έχουμε κάτι αρκετά αξιόλογο. Αρχικά, μια και έχουμε τόπο εργασία, δεν έχουμε ούτε RGB, ούτε φανφάρε, ούτε τίποτα. Είναι ένα κλασικό τυπικό γραφείο. Βέβαια έχει το κάτι παραπάνω. Για παράδειγμα, έχουμε βάση εδώ πέρα που οι οθόνε Έχουμε από πάνω τη λαμπίτσα εδώ, έχουμε RGB στη βάση για να έχουμε και το κάτι έτσι λίγο gaming να το πούμε έτσι. Βλέπω εδώ πέρα τον υπολογιστή στα δεξιά, τον οποίο δεν τον βλέπεις και λες wow κάτι τούμπανο. Βέβαια αυτή εδώ η κάρτα που έχει μέσα είναι αρκετά σπάνια, ναι είναι αρκετά σπάνια. Κατά τα άλλα τυπική καρέκλα γραφείου, μεγάλος χώρος για να κάνει άνετα τη δουλειά του και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε και τίποτα παραπάνω. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα πράγματα που χρησιμοποιεί πάνω. Τα περιφερειακά, αρχικά για οθόνε έχουμε δύο από τη Samsung. Βλέπετε τον κωδικό. Για πληθωρολόγιο τώρα έχουμε ένα Logitech MX Key. Για ποντί και ένα Logitech MX Master 3. Για mouse πάντα ένα Razer Spider XXL για να χωράνε άνετα τα περιφερειακά πάνω. Και τέλο για χεία που μου τα έχει εδώ στην άκρη. Που η αλήθεια είναι δεν έχει το στέρεο όταν τα έχει έτσι μαζεμένα και τα δύο μαζί. Αλλά οκ. Okay. Έχουμε κάποια Edifier R1280 TAF. Αν προχωρήσουμε στην επόμενη εικόνα, βλέπουμε έτσι με σβηστά τα φώτα. Έχουμε κάποιο φωτισμό από ένα φωτιστικό που βρίσκεται εδώ και από το g -Lite που έχει πάνω στην οθόνη. Γραφή, πιστεύω είμαστε μια χαρά. Έχουμε και αυτήν εδώ την τζαπινιά. Έτσι να έχουμε και το λίγο RGB. Δεν γίνεται κυρίε και κύριοι χωρί καθόλου RGB. Και νομίζω είμαστε εντάξει. Αν προχωρήσουμε, πάμε και στην πίσω πλευρά από το γραφείο. Το cable management είναι πάρα πολύ καλό. Έχει και κάποιο UPS. Βέβαια λοιπόν, το συγκεκριμένο UPS είναι Turbo X. Οπότε καλή τύχη. Γενικότερα για Turbo X να παίρνετε κάτι πιο ποιοτικό για να έχετε και το κεφαλάκι σα ήσυχο. Αν συνεχίσουμε τώρα, θα δούμε τον υπολογιστή, ο οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν έχει πολλέ φαμφάρε φωτάκια κτλ. Βέβαια είναι καλό φτιαγμένο και έχει ένα σπάνιο α το πούμε έτσι, κομμάτι που είναι η κάρτα γραφικών. Τη συγκεκριμένη υλοποίηση δεν την πολύ βρίσκει από την άσου που είναι μαζί με την Octua. Παρ' όλα αυτά τη βλέπουμε σε αυτό το σύστημα και αλήθεια είναι ότι χωράει ίσα ίσα ρε. Πόσο να έχει εδώ πέρα ένα πόντο, τα έχει στριμώξει και τα έχει φτιάξει πολύ ωραία. Τώρα που το κοιτάζω βέβαια λίγο καλύτερα, βλέπω ότι τη RAM δεν ξέρω αν πρέπει να τι βάλει έτσι, αν πρέπει να μπαίνουν εναλλάξ στα διάφορα εδώ κανάλια που έχει συγκεκριμένη μετρική. Τσάκαρα τη μετρική σου για να είσαι σίγουρο. Μπορεί να μπαίνουν και έτσι. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, αλλά τσέκαρε το μήπω μπαίνουν ένα lax για να είσαι έτσι και πιο σίγουρο και να έχει και τι μέγιστε επιδόσει. Κατά τα άλλα, το cable management είναι καλό και πάμε να δούμε τα πράγματα που χρησιμοποιεί εδώ μέσα. Για κουτί έχουμε ένα Corsair Carbide R540, το οποίο, αν δεν κάνω λάθο, είναι δίχωρο, οπότε χωράει μπόλικο καλώδιο στο πίσω μέρο. Για μέτρα, και τώρα έχουμε μια συνήθιστη για αυτήν εδώ τη σειρά, μια Gigabyte X299 UD4CF, η οποία πάνω έχει έναν Intel Core i7 7820X, γενικότερα τέτοια Πράγματα, δεν τα βλέπουμε συχνά. Μιλάμε για μια πιο επαγγελματική κατηγορία, γι' αυτό και όλε δεν τα βλέπουμε πολύ συχνά. Δεν σταματάμε όμω εδώ πέρα, κυρίε και κύριοι. Γιατί για υδρόψυξη τώρα έχουμε μια Arctic Liquid Freezer 2-280-214 ανεμιστήρε. Την έχουμε δει τη συγκεκριμένη ψύκτρα στο κανάλι. Πολύ, πολύ καλή για τα χρήματά τη. Την συνιστώ ανεπιφύλακτα. Για να τώρα έχουμε 64 GB στο σύνολο από την Corsair, τη Venture σειρά στα 3200 MHz. Ξαναλέω, τσέκαρε αν τη βάλει σωστά στι υποδοχέ σου. Για κάρτα γραφικών τώρα την σπάνια RTX 3070 από την Asus, η οποία είναι σε συνεργασία με την Octua. Η συγκεκριμένη κάρτα, μιλάμε, είναι ένα κτίνο γιατί σε πάχο πιάνει 4 υποδοχέ, αν δεν κάνω λάθο, παρότι είναι μια 3070. Για εσεί, τώρα έχουμε έναν Samsung, φαίνεται λίγο εκεί από πίσω, 980 στο 1TB. Έχουμε επίση έναν 970 EVO Plus στα 500 GB. Και τέλο, εδώ από κάτω έχουμε δύο κλασικού μηχανικού σκληρού δίσκου από τη Western Digital στο 1TB ο καθένα. Το τροφοδοτικό μα είναι ένα Corsair 750 που δυστυχώ δεν έχω περισσότερε Πολύ ωραίο και ένα setup που είναι σε ένα γραφείο, σε ένα χώρο εργασία. Κάτι διαφορετικό και κάτι αρκετά καλοφτιαγμένο και περιποιημένο. Πάμε και στο τρίτο setup για σήμερα. Το οποίο μα το στέλνει ο Μιχάλη και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που μπήκε στον κόπο να μα στείλει αυτέ τι πολύ ωραίε φωτογραφίε. Τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα χώρο, ένα gaming χώρο. Βέβαια, θα μπορούσε άνετα να ήταν και ένα επαγγελματικό χώρο γιατί είναι τόσο καλοφτιαγμένο, τόσο καθαρό. Δεν φαίνονται καλώδια πουθενά. Μ' αρέσουν έτσι τα χρώματα που έχει επιλέξει. Αυτό δεν είναι κλίμα Παίζει να είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα κλιματιστικό, έτσι όπω το βλέπω. Παίζει να είναι κάτι τέτοιο, παιδιά. Α μου γράψει από κάτω. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο γενικότερα το setup και είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό και μου αρέσει. Δύο οθόνε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε RGB πίσω από το γραφείο. Έχουμε εδώ πέρα η χομπάρα. Την Creative Katana V2 είναι συγκεκριμένη. Την έχουμε δει και στο κανάλι, οπότε μπορείτε να πάτε να την τσεκάρετε. Ωραίο υπολογιστή εδώ πέρα με κουτί NGXT και υπόλοιπα μπιχλιμπίδια μέσα. Έχει το RGB του, αλλά δεν γίνεται το χαμό. Είναι όσο πρέπει. Game card. Από ό,τι βλέπω, από ό,τι καταλαβαίνω και όλε εδώ πέρα έχουμε και γραφείο που σηκώνεται οπότε αλλάζει το ύψο. Αν θέλει, μπορεί να δουλέψει και όρθιο και γενικότερα μπράβο, πολύ ωραίο και καλοφτιαγμένο. Για να δούμε και τα πράγματα που χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο Μιχάλη. Ξεκινάμε με τι οθόνε που έχουμε μια Dell S2721 DGFA, η οποία είναι μια 27R 2K HDR400 g sync 165Hz. Για τα 400€ ευρώ, δεν νομίζω να βρείτε καλύτερο monitor οπότε προχωράτε άνετα σε μια τέτοια αγορά. Αυτή χρησιμοποιώ και εγώ ίδιο και στα αριστερά ή στα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, στα αριστερά είναι. Έχουμε μια άλλη Dell P2720D που δεν γνωρίζω ακριβώ τα χαρακτηριστικά. Για πληθρολόγια τώρα εδώ πέρα. Έχουμε ένα Razer Black Widow V3 Pro. Για ποντί και ένα Razer The Thunder V2 Pro RGB. Γιατί που πα χωρί RGB. Ένα έτσι πιο καστομιάρικο mousepad. Ένα Delta Hub. Για ηχεία τώρα έχουμε μια δυνατή χουμπάρα. Μια Creative κατανα V2 που μπορείτε να πάτε να δείτε και το βίντεο που έχω κάνει. Και τέλος, για ακουστικά έχουμε κάποια Arctis 7 Plus σε μαύρο χρωματισμό. Συνεχίζουμε. Προχωράμε. Α βασικά, αυτό που δεν σχολίασα προηγουμένω είναι ότι έχουμε και χειριστήριο Xbox, αλλά έχουμε και ένα laptop που δεν μου έχει γράψει περισσότερε πληροφορίε για το τι είναι ακριβώ εδώ πέρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, στη συγκεκριμένη φωτογραφία για την ακρίβεια, έχει ανυψώσει και το γραφείο πιο πάνω. Οπότε, δουλεύει ή παίζει ή δεν ξέρω και εγώ τι πλέον όρθιο. Βλέπουμε εδώ πέρα τα καλώδια, τα έχει φτιάξει πάρα μα πάρα πολύ ωραία και μπράβο σου. Να συνεχίσω να δω έτσι με το φωτισμό. Έχουμε ωραίο RGB χρώμα. Έχουμε στο πίσω μέρο του γραφείου και έτσι φωτίζεται και από κάτω αλλά και από πάνω βγαίνει όσο RGB χρειάζεται μέσα από το σύστημα. είναι ότι έχουμε και την προσθήκη από την ηχομπάρα εδώ πέρα, οπότε για μένα δεν χρειάζεται να βάλει κάτι παραπάνω. Έχει και η Dell ένα μπλε αχνό φωτισμό στο πίσω μέρο, οπότε is ok, πολύ ωραίο και πολύ ατμοσφαιρικό το setup που έχει φτιάξει. Και το μόνο που μένει να τσεκάρουμε είναι ο υπολογιστή. Να δούμε εδώ μέσα τι γίνεται. Αρχικά έχουμε και ένα pop figure εδώ του Batman, να κάθεται και να μα κοιτάζει έτσι λίγο λοξά. Ο υπολογιστή είναι υπέρτατα καλοφτιαγμένο, όπω και το υπόλοιπο setup. Έχουμε εδώ πέρα braided καλώδια, το Management είναι υποδειγματικό. Έχει κάνει ωραία δουλειά. Έχει βάλει μπόλικο RGB από την NGXT. Έχω κάνει και ένα NGXT build, οπότε μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε και εκείνο εκεί. Και γενικότερα νομίζω δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αλλαγή σε αυτό το σύστημα. Πάμε όμω να δούμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αρχικά το κουτί είναι το NGXT 510i Elite. Για μετρική τώρα έχουμε μια Asus ROG Strix X570F Gaming, όπου φιλοξενεί ένα AMD Ryzen 5 5600X, ο οποίο 5600X ψύχεται από μια ψύχτρα τη NZXT την Kraken X63 και για RAM έχουμε 16 GB στο σύνολο από την G-Skill είναι τα Trident Z Neo στα 3600 κυρίε και κύριοι. Οπότε εγώ είμαι ικανοποιημένο. Για κάρτα γραφικών, αν κατέβουμε πιο κάτω, βλέπουμε μια GB RTX 3070 Ti. Μια χαρά, έχουν αρχίσει και πέφτουν οι τιμέ. Οπότε οι 3070 Ti φαίνονται αρκετά τιμίε. Και για SSD έχουμε ένα Samsung 980 Pro το 1TB που λογικά βρίσκεται πίσω από αυτήν εδώ την ψύχτρα. Για τροφοδοτικό, το μόνο που μένει που είναι εδώ από κάτω, έχουμε κάποιο Corsair RM του 2021 μάλιστα έκδοση 850W 80 Plus Gold Full Modular που είναι μια χαρά για το συγκεκριμένο σύστημα. Πολύ πολύ ωραίο και το τρίτο setup όπω και τα προηγούμενα δύο και θέλω να πω ένα ευχαριστώ στα παιδιά που μπήκαν στον κόπο να μου στείλουν. Τώρα, τι πρέπει να κάνετε εσεί, θα πάτε κάτω στην περιγραφή γιατί εκεί πέρα έχω οδηγίε μαζί με email για να μου στείλετε και τα δικά σα setup. Είναι στο σπίτι σα, είναι στο γραφείο σα, στη δουλειά σα, είναι μικρά, είναι μεγάλα, δεν έχει σημασία ό,τι και να είναι να μου τα στείλετε μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και όσο καλύτερε φωτογραφίε μπορείτε. Στο email που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή Μιας και θα είστε εκεί από κάτω Τσεκάρετε και το κουμπί συμμετοχή, Τσεκάρετε τα δικά μου social media γιατί να βάζω έξτρα τρελικό Και αφήστε ένα σχόλιο, ένα like Πατήστε μια εγγραφή μαζί με το καμπανάκι Γιατί είναι τζαμπαρία Και βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ Να περνάτε καλά λοιπόν Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο που έρχονται κάποια πολύ ωραία πράγματα Γεια σας